patriota se esquece, patriota é só. Εκμέρωστο ομίλου κοινωνικής υπολογιστής παρέμβασης του ΣΑΜΟ και των εκδόσεων Υπερόλεως, σας καλωσορίζω στην παρουσίαση του βιβλίου του Σταμάτη Βαλτσάμου με τίτλο «Πλάι στους Πατριώτες» και σας ευχαριστώ που θυσιάσατε αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα για να είσαστε απόψε κοντά μας. Για μένα προσωπικά είναι μεγάλη τιμή και αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση που μου έλεγε ο κύριος να συμβάλλω στην έκδοση και να συντονίσω την αποψινή παρουσίαση του καινούργιου βιβλίου του Σταμάτη Βαλτσάμου για το οποίο θα μας μιλήσουν οι εισηγητές. Θέλω πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές να ευχαριστήσω την Ένωση Νομιλικών Συνεταιρισμών ΣΑΜΟ και προσωπικά τον Διευθυντή κ. Μανώλη Τσακαλάκη που μας παραχώρησε με μεγάλη ευχαρίστηση, με μεγάλη προθυμία την αίθουσα με τον εξοπλισμό της. Βέβαια έχουμε και έναν διάκοσμο ο οποίος οφείλεται στην πρωινή επίσκεψη σε αυτό το χώρο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να καλέσω εδώ τον Νίκο τον Νόμου, συμμαθητή, συναγωνιστή εκείνη την εποχή του Σταμάτη Βαλτσάμου, που προλογίζει το βιβλίο να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Τα παιδιά είναι πάντα τα πρώτα θύματα του πολέμου. Το βλέπουμε και στο σημερινό πόλεμο που διαξάγεται στο μαρτυρικό λίμανο. Έχουμε δεσμούς με το λίμανο. Εκεί φιλοξενήθηκαν πρόσφυγες από τη ΣΑΜΟ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εκεί έγινε και μια συνάντηση της φυγικής κυβέρνησης του Καϊρού με αντιπροσωπεία της κυβέρνησης της Ελεύθερης Ελλάδας, ΠΕΑ, και υπογράφηκε κάποια συμφωνία για μια δημοκρατική, ειρηνική και ελεύθερη Ελλάδα. Στην κατοχή της ΣΑΜΟ από τα ελληνικά στρατέματα, τα παιδιά βρέθηκαν αντίπορα στη δίνη μιας ανύποπτης συμφοράς. Εκατοντάδες παιδιά υπέγεψαν στη Βίνα, άλλα πήγαν από ρόστες και κακοκίες του πολέμου, άλλα σακατεύτηκαν για όλη τους τη ζωή, από νάρκες και άλλα πολεμικά μέσα. Ένα παιδί, μόλις 14 χρονών, εκτελέστηκε στην Καστανιά. Είναι μακρύς ο κατάλογος των παιδιών της ΣΑΜΟ που πλήρωσαν με τη ζωή τους τη φρίκη του πολέμου. Μερικά παιδιά βρέθηκαν πλάι με τους πατριώτες. Από το μετερίζι της ειδικής αντίστασης έδωσαν τις μικρές τους δυνάμεις τη δική τους προσφορά στο μεγάλο πατριωτικό και απελευθερωτικό αγώνα της πατρίδας. Ο Σταμάτης Βαλτσάμος είναι ένα από τα παιδιά της κατοχής και της αντίστασης. Σε μια ηλικία που κύριο γνώρισμα είναι το παιχνίδι και η ανεμιλιά, βρέθηκε σε ένα άλλο παιχνίδι, επικίνδυνο, αλλά και εξόχως συναρπαστικό, για ένα ανήσυχο και θαραλέο, θα μπορούσα να πω τη λέξη, ηρωικό παιδί. Ο Γιάννης Ζαφύρης, στο βιβλίο του «Κατοχή και εθνική αντίσταση στη ΣΑΜΟ», αναφέρεται στην προσφορά των παιδιών στον κοινό αγώνα. Το καλοκαίρι του 1944 τα παιδιά της αντίστασης έχουν περάσει πια
στον ένοπλο αγώνα. Με τις μικρές νάρκες ταμπακέρες να αρκοθετούν τους δρόμους. Στη σελίδα 165-163 γράφει. Με την ένταξη του σαμποτάζ, οι Γερμανοί θορυβήθηκαν. Καθημερινά οι αμαξιτοί δρόμοι παντρευόνταν με μικρές νάρκες ταμπακέρες. Σπάζαν κατά εκατοντάδες τα λάστιχα των αυτοκινήτων και οι Γερμανοί μένανε στη μέση του δρόμου. Ο Γιάννης Ζαφύρης έγραψε το πρώτο βιβλίο του κουμέντου για τα χρόνια της κατοχής και της αντίστασης. Ακολούθησαν πολλά βιβλία, τα περισσότερα γραμμένα από παιδιά χωρίς κοντά και γεγονότα. Ο Σταμάτης Βαρσάβος έχει τις δικές του εμπειρίες, τα δικά του βιώματα, τις δικές του μαρτυρίες, που τις παρουσιάζει στο βιβλίο του με ένα γραφερό, ζωντανό και λογοτεχνικό τρόπο που συναρπάζεται. Τα προσωπικά βιώματα, μαζί με τα ντοκουμέντα και τις μαρτυρίες, αποτελούν πολύτιμο υλικό για την καταγραφή των γεγονότων που έζησε ο λαός μας στον τελευταίο πόλεμο, την τρυπή κατοχή της πατρίδας μας από τις δυνάμεις του κακού. Αποτελούν ακόμα ένα βράχο αντίστασης σε όλους εκείνους που θέλουν να σβήσει μαζί με τη γενιά που δημιούργησε την ιστορική μνήμη. Όσο περισσότερο σκάβουν, όσο βαθύτερα δουλέψει ο καθένας τη γη του 40-44, του 40-50, τόσο πιο πρόσφατα θα είναι η σοδειά για τις καινούργιες γενιές που να γίνουν. Τόσο προσθέτω θα είναι το θεμέλιο για να την ακούν από τη σειρά τα έργα που θα μπορέσουν να αντισταθούν στον χρόνο. Γιατί από παρόμοιες εμπειρίες με τους σημαίνες σε λόγο, σε πέτρα, σε ιστορικό βίωμα, είναι ποδαρίος, συμβουλεύει 2.500 χρόνια πριν το ξέρξει τον επιδρομέα να μην αποτολμήσει ποτέ επιδρομή στη χώρα των Ελλήνων. Το κύριο χαρακτηριστικό της εθνικής μας αντίστασης είναι η πρωτοφανέρωτη σε όλη την Ευρώπη μαζικότητα και οργανωτικότητα. Σε ένα πληθυσμό της χώρας μας που μόλις ξεπερνούσε τότε τα 7 εκατομμύρια, πάνω από 100.000 φοιτητές πολέμησαν μέσα από τις γραμμές του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού του Ελλάς. Και πολλές άλλες χιλιάδες πατριώτες μέσα από άλλες γραμμές άγοντες αστικών οργανώσεων. 2 εκατομμύρια πατριώτες ήταν οργανωμένοι στο ΕΑΜ. 600.000 συνεχών, 1.000.000 τεταμένοι και ενισχυτές της διεθνής αντίστασης και ελληνικής. Άλλοι Έλληνες πατριώτες προσέφεραν υπηρεσίες, συμπερίδευση και διαφυγή ασφαλώτων σε οργανώσεις σαμποτάζ, πληροφοριών και συνδέσμων. Η εθνική αντίσταση ήταν ο πιο μεγάλος και οργανωμένος απελευθερωτικός αγώνας μετά το 1821. Με το Σταμάτη γνωριστήκαμε αμέσως μετά την απελευθέρωση Σάμμου στη Λέσχη της Εκούν. Ήταν ο Οκτώβριος του 1944. Το ΕΑΜ βρίσκεται στο Βαθύ. Το αρχηγείο έχει την έδρα του στο σπίτι του Χατζηγεωργίου, δίπλα στο Γεμονικό Μέγαρο, σήμερα Ξηνία. Η Δημιουργία του Ελλάς βρίσκεται στο παλιό νοσοκομείο, στα Προσφυγικά, ενώ το νέο νοσοκομείο λειτουργεί με Ιταλούς γιατρούς στις παλιές στρατώνες του Καλάμι. Γκρεμίστηκαν πρόσφατα ένα-ένα τα χνάρια της ιστορίας μας, το τόπο μας δίνουν. Και το παλιό νοσοκομείο, στα Προσφυγικά, είχε και αυτό τη δική του ιστορία. Στο Μέγαρο Μίπερ, στα Νταβάτικα, όπου βρίσκεται σήμερα η στρατοτική διοίκηση, στεγάστηκε η πρώτη λέσχη της ΕΠΟΝ. Στο μεγάλο κτίριο μπαινοβιώνουν καθημερινά μικρά και μεγάλα παιδιά. Έπαιζαν, φώναζαν και τραγουδούσαν τα καινούργια τραγούδια της εθνικής αντίστασης. Στα ισχυρά κορμιά φαίνονται τα σημάδια της πείνας και της αποπέρασης. Τα περισσότερα είναι ξεκόνια, όμως τα μάτια τους λάμπει ελπίδα. Μια και τρία
υπερακτήθηκα για τον τόπο μας. Η πολυπόθητη ρίγνεται ξανά στο νησί μας. Όλα τώρα θα αλλάξουν. Η λέξη της ΕΠΟΝ είναι μια κυψέλη ζωής και ελπίδας. Οι συγκεντρώσεις γίνουν τα βράδια. Το πρωί και το απόγευμα λειτουργούν τα σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια. Όμως υπάρχει πρόβλημα. Ένα μικρό χάος επικρατεί στη λέσχη. Γίνονται προσπάθειες να πει μια τάξη, να καθοριστούν ώρες και μέρες συγκέντρωσης με ένα πρόγραμμα ενημερωτικό, ψυχαγωγικό και μορφωτικό. Βρέθηκε ένα πιάνο. Μια από τις κοπέλες της ΕΠΟΝ ανέβαινε να συνοδεύει τα παιδιά στα τραγούδια τους. Τότε αποφασίστηκε ο χωρισμός της ΕΠΟΝ από τα Αιτώπολα. Τα μικρά παιδιά κάτω από τα 14 θα ανταχθούν στα Αιτώπολα. Τα μεγαλύτερα θα παραμείνουν στην Ελλάδα της ΕΠΟΝ. Θα γίνουν οι θρηλυκοί επονίτες. Τότε με απόφαση από το μαριακό όργανο της ΕΠΟΝ βρέθηκα σε ηλικία 16 ετών υπεύθυνος στα μικρά Αιτώπολα. Ήταν ένα δύσκολο έργο. Τα περισσότερα μικρά παιδιά ήταν αλυτάκια, παιδιά της κατοχής, απρόβλεπτα και ανυπόταχτα, σχεδόν όλα ξεπόλυτα. Ήταν πολλά τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να αρχίσουν να ονειρεύονται και να παλεύουν μέσα από το σχολείο τους να κατακτήσουν την μόρφωση που θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο αύριο, σε μια χαρούμενη, ειρηνική και ευτυχισμένη πατρίδα. Ο Σταμάτης, λόγω ηλικίας 14 ετών, έτσι δήλωσε, έμεινε στα Αιτώπολα. Αυτό το πείραξε. Προσωπικά δεν γνώρισα τότε την αντίσταση επί του πορεία και δεν μπορούσε να παραπλέψει τον κανονισμό. Έμεινε σε μερικές συνεδράσεις και μετά επαναστάτησε και έκοψε, τον έχασε. Ήρθαν δύσκολα χρόνια. Οι αγωνιστές της αντίστασης διώχθηκαν. Άλλοι πήραν τα βουνά και είναι εναντάτες του Δημοκρατικού Στρατού. Άλλοι γνώρισαν τα ξυρονίστια, τις φυλακές και τις εκτελέσεις. Με το Σταμάτη ξαναβρεθήκαμε στα 50 περίπου χρόνια. Στο σπίτι του στην Αθήνα. Ήταν μια συνεχή συνάντηση. Ο ερεϊκός επονίτης, ο αγωνιστής της αντίστασης, 40-44 και 40-50, βρέθηκε και στον αγωνιστή των παιδικών οραμάτων και θυμήθηκαν τα χρόνια του πολέμου και της αντίστασης, την ηρωική εποχή του σκηνούς αγώνας για ένα καλύτερο αύριο. Τη συνάντηση οργάνωσε ο Γιώργος Βοηπής και παραβρέθηκε σε αυτή και η Πούλα Πόδου Καρμινά, η μεγάλη μας πίτρια από τους Πιτυγινούς. Ο Γιώργος Βοηπής δεν είναι απλά, ένας πνευματικός άνθρωπος. Ένας κατοχής της δημοκρατίας, της οικολογίας και του ανθρωπισμού. Είναι ο άνθρωπος που άνοιξε καινούριους πνευματικούς ορίζοντας στο νησί μας. Τάραξε λιμνασμένα νερά, απέπειτε συνειδήσεις, ανέσυρε μνήμες, πλούτησε με τις εκτόσεις υπερόρος την πνευματική, λογοτεχνική, αντιπολεμική παραγωγή του τόπου. Παρουσίασε καταξιωμένους αγωνιστές των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων και έδωσε βιβλία χαμένα στον χρόνο. Με τους εκλεκτούς συνεργάτες του έσπασε το εμπάρκο της πνευματικής απομόνωσης της άμμου και συνεκτέλεσε ένα καινούριο δημιουργικό ξεκίνημα. Το βιβλίο του συναγωγού Σταμάτη Παρσάμου είχα την ευτυχία να το διαβάσω σε καιρό αυτό που με εμπιστεύτηκε και τη μεγάλη χαρά να το προλογίσω. Σήμερα το καμαρώνω φρεσκό τυπωμένο. Πιστεύω πως αυτό το βιβλίο για το Σταμάτη είναι το βιβλίο της ζωής του. Είναι η συνειδητή πορεία ενός παιδιού που πολύ νωρίς μπήκε στο μεγάλο και υπέροχο αγώνα της αντίστασης και αγωνίστηκε πλάι στους πατριώτες, τον υπερπάντων αγώνα για την ελευθερία, την εξαρτησία και την εθνική κυριαρχία της πατρίδας και του λαού μας. Σταμάτη, εύχομαι ούριος άνεμος και καλοτάξιο το νέο σχολείο. Μόνο που με
αναφορά του, η προσωπική αναφορά του σε μένα, νομίζω ότι έχουμε χρέος η νεότερη γενιά, η γενιά που πήρε τη σκητάλη σε κάποια φάση, η γενιά των Λαμπράκηδων, η γενιά που ακολούθησε, να αξιοποιήσουμε, να αναδείξουμε αυτό το έργο που το βρούμε και αυτό κάνουμε και το κάνουμε συλλογικά. Είμαστε πολύ τυχεροί που αυτή η φάση, η πολύ κρίσιμη φάση της ιστορίας του νησιού μας, που είναι και χαρακτηριστική της ιστορίας της πατρίδας μας, αποτυπώνεται σε βιβλία όπως «Τα παιδιά της Θήλας» και «Το πλάι στους πατριώτες». Και είμαστε ακόμα πιο τυχεροί που έχουμε μπροστά μας τους ζωντανούς φορείς αυτής της ιστορίας και θα έχουμε να λέμε στα εγγόνια μας ότι αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε ακούσει να μας μιλάνε και έχουμε βγει και σούμα μαζί τους. Πριν συνεχίσουμε, να μας δώσει ένα δείγμα από τα κείμενα του βιβλίου η φίλη μας η Κούλα Καραμινά Πόθη. Τα χάρτινα κανόνια. Στις 25 Νοέμβρη 1943 ο κ. Κωστής έφυγε χαράματα από το Βασαλή με τον Γρήπα για το κτήμα στους Κοσμάνους. Βίβλιο από το χωριό Σταρνινίδες. Αμέσως μετά σηκώθηκε ο Τάκης, κατέβηκε ήσυχα στο Κατόι, σαμάρωσε το κοκκίνι και κίνησε αναρρότητα με κατεύθυνση προς Βαθύ. Τη στιγμή που φεύγει, το πήρε είδηση η μητέρα του και του φώναξε. «Ει, Τάκη, Τάκη, πού πας, Τάκη?» Αυτός δεν της απάντησε. Έκανε πως δεν άκουσε και έφυγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Με το λιόγκαλμα σχεδόν έφτασε στο Μεγάλο Πεύκο και διαπίστωσε πως οι Ιταλοί είχαν φύγει πράγματι εδώ. Συνέχισε τον δρόμο του με μια ανησυχία μήπως αντάμωνε Γερμανούς στον αμαξιτό. Μαζί με την ανησυχία όμως ένιωθε και ένα περίεργο συνέστημα, σαν έλξη, σαν να τον τραβούσε κάτι στον άγνωστο κίνδυνο. Είναι δύσκολο για τους μεγάλους να καταλάβουν πολλές φορές ότι τα παιδιά νιώθουν πολύ συχνά αυτό το συνέστημα όταν βρίσκονται μπροστά σε έναν άγνωστο κίνδυνο. Με αυτή την περίεργη έλξη ο Τάκης συνέχισε τον δρόμο του μέχρι που φτάσε στις τροφές του αμαξιτού πριν από το μακριχώραφο. Ψυχή δεν είχε συναντήσει το κοκκάρι και δόθηκε. Πήγε στο σπιτοκάλυμο του Γιουρέλη, όπου και πάλι, είτε λόγω της κατάστασης είτε λόγω του χειμώνα, δεν υπήρχε κανείς. Το κρύο ήταν τσουχτερό την αρχή, αλλά η μέρα δεν ξημέρωσε ενταγιασμένη. Σύννεφα υπήρχαν μόνο ψηλά στο καρβούν. Κάθισε και ξεκουράστηκε. Ύστερα έφερε σέρνοντας ξανά προσεκτικά το τσουβάλι με τις χειροβομβίδες από το κουρνάρι και με τον γνωστό τρόπο το φόρτωσε στο κοκκίνι. Ήταν ακόμα πολύ πρωί. Λογάριασε πως πριν από το μεσημέρι θα βρισκόταν με το εμπόρευμά του στο Βασέλη. Ας δούμε όμως και τι έγραψε στο σημειωματάρι του για την 25η Νοέμβρη 1943. Στη Λίστρα, πριν από τα Βλάκια, με πρόλαβαν πριν το μεσημέρι οι Γερμανοί που έρχονταν από το Βαθύ να καταλάβουν το χωριό μας. Ήταν αναπάντεχο. Τα χρειάστηκα όταν αξάντησε πίσω από τις τροφές η μηχανοκίνητη φάλαγγα. Μπροστά πήγαινε ένα μικρό ανοιχτό αυτοκίνητο με οπλοπολιβόλο στο καπό του. Το ακολουθούσε σε απόσταση ένα τάξη. Μετά, ένα αυτοκίνητο επίσης μικρό με αξιωματικούς που ερευνούσαν την περιοχή με κιάλια. Ένα τάξη πίσω τους έσανε ένα μακρύ κανοκανόνι. Αυτό έμοιαζε από κοντά χάρτινο. Έρχονταν και δύο αυτοκίνητα με στρατιώτες στην καρότσα τους, τα οποία έσαναν πίσω τους μικρότερα κανόνια. Το ένα από αυτά το είδα καλά. Θα οργιζόμουν πως ήταν χάρτινο. Έμοιαζε χάρτινο σαν το μεγάλο. Πρέπει να σαν χάρτινο αυτά τα κανόνια. Μόνο εκείνα τον τάγκ έμοιαζαν αληθινά. Μέσα στη φάλαγγα υπήρχαν και δύο μοτοσυκλέτες τρίτικλες. Πολύ πιο πίσω ένα βαρύ τάγκ ακολουθούσε μουγκρίζοντας με κόπο. Οι ερπίστριές του έσπασαν το χαλίκι και ρήμαζαν τον δρόμο. Μεγαλύτερη ζημιά έκαναν στις τροφές του αμαξιτού. Αυτή την αναφορά έδωσε αργότερα ο Τάκης και στον καπετάνιο του Ελλάς Γιάννη Ελισαβήτη, που τον περίμενε συντροφεύοντας και παρηγορώντας τους ανήσυχους μέχρι απελπισίας γονείς του στο Βασαλή. Αφηγήθηκε επίσης και τα εξής. Όταν οι Γερμανοί πλησίαζαν στη Λίστρα, ο Τάκης κατέβηκε από τον κοκκίνι και τον τράβηξε στην άκρη στο γαντάκι. Στάθηκε μπροστά του και τον κρατούσε γερά από το καπίστρι.
εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε πως έπαιζε κορώνα γράμματα τη ζωή του. Όπως είχε ακούσει, οι Γερμανοί δεν αστείευαν. Θα τον καθάριζαν επί τόπου, αν ανακάλυπταν τις χειροβομβίδες. Κατάστρωσε το σχέδιό της τα γρήγορα. Θα καλωσόριζε τους Γερμανούς φασιστικά, καθώς θα περνούσαν από μπροστά του. Έπρεπε να τους ξεγελάσει με αυτόν τον τρόπο, για να μην υποψιαστούν και τον ψάξουν. Έτρεμε όμως η καρδούλα του. Αν τρόμαζε το ζωντανό από το σαματά τον τάντς που από μακριά τρυπούσε τα αυτιά και του τα έκανε θάλασσα, έγερνε και το σαμάρι προς τα πίσω επικίνδυνα από το βάρος καθώς κατέβηκε από αυτό, κρατούσε γερά από το καπίστρητο κοκκίνι όταν το πρώτο αυτοκίνητο έφτασε μπροστά του. Το ζωντανό δεν σ' άρεσε. Τέντωσε το χέρι μπροστά όπως έκανε μεταξά στην αιών και κορδωμένος σαν πίφτικος και πάρνη, ζητοκράβασε. Χάιλ Χίτλερ! Μάλιστα, ο Ντάγκης, χαιρετώντας τον κατακτητή φασιστικά, ζητοκράβασε «Χάιλ Χίτλερ». Πώς δεν άνοιξε η γλίστρα δίπλα του να τον καταπιεί εκείνη την ώρα. Οι Γερμανοί, προπαντός οι αξιωματικοί, γέλασαν ικανοποιημένοι. Ανταπέδωσαν τον χαιρετισμό και προσπέρασαν κοιτάζοντας ανήσυχοι με τα κιάλια τις πλαγιές απέναντι. Ο Κοκκίνης δεν σ' άλλαξε από τη θέση του, μέχρι που πέρασε και το τελευταίο βαρύ τάντς. Το γιατί δεν τρόμαξε το ζωντανό, το έμαθε και αυτό ο Ντάκης πολύ αργότερα. Το ιταλικό αυτομουλάρι ήταν στρατιωτικό υποζύγιο, συνηθισμένο στους ρήγους των παντός είδους οχημάτων. Ο Ντάκης, καθώς χαιρετούσε φασιστικά μέχρι να τελειώσει η φάλακα, πρόσεξε ότι οι περισσότεροι στρατιώτες, ιδιαίτερα κάποιοι ξαπλωμένοι πάνω στα τάντς, που δεν ανταπέδωσαν τον χαιρετισμό του, ήσαν ηλικιωμένοι, είχαν άσπρα μαλλιά και φαίνονταν κατάκοπη. Κουρασμένοι και βαριεστισμένοι, τους ξόπιασε. Αυτή είναι η τρομερή και κατανίκητη Γερμανοί που σύμφωνα με τις διαδόσεις θα μας έρχονταν. Αυτή η μισανίπορα και βαριεστισμένη γέρη θα καταλάβαιναν τη σάμο αν μας βοηθούσαν οι Άγγλοι με την αεροπορία τους και με σύγχρονα όπλα για να πολεμήσουμε. Αυτή με τα χάρτινα κανόνια. Ο Ντάκης ήταν σίγουρος πως τα κανόνια ήσαν χάρτινα. Κάθισε εκεί για να απομακρυνθεί η φάλακα και να συντάξει τις σκέψεις. Στις τροφές ψηλά από τα πλάκια έκαναν τα τάντς μεγάλο σηματά και δημιουργούσαν πάνω από τον αμαξιτό κουνιαχτό σκόνη. Προχωρούσαν και πάρα πολύ αργά λόγω της ανηφόρας. Προχωρούσε και ο ήλιος πέρα από τα κομισήμαρο όταν ακούστηκαν τα καρίσματα ογκροπολιγόνων πίσω κατά τον Αηλιά. Τι είχε συμβεί, το γράφουν τα ιστορικά βιβλία. Οι Γερμανοί δεν ακολούθησαν τον δρόμο για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Στη διαστάδοση πήραν αριστερά τον ανηφορικό αμαξιτό προς το χωριό Βουλιώτης. Στα οχυρά, λίγο πιο πάνω στους λόφους, υπήρχαν ακόμα πράγματι εγκατελειμμένοι από τους Άγγλους, καμιά σαρανταριά Ιταλίδη φασίστες της πρώην ιεραρχίας Κούνιο. Αυτοί υποδέχτηκαν τους Γερμανούς με πειρά. Οι Χιτλερικοί απάντησαν με κρανιοπολισμούς και τους κύκλωσαν με τα τάντς. Οι Ιταλοί, απελπισμένοι καθώς ήσαν, σήκωσαν λευκή σκελέα, όπως συνήθιζαν και παραδόθηκαν. Οι Ναζί τους πήραν μαζί τους σαν εχμάλωτους πολέμου, αλλά αργότερα τους ανέβασαν όπως μαθαίρθηκε στο βουνό. Και πέρα στον καστανόλογο, τους εκτέλεσαν σαν αντάρτες. Αυτή ήταν η επίσημη δικαιολογία τους για το αποτρόπαιο εκείνο έγκλημα πολέμου που διέπραξαν. Η αλήθεια ήταν ότι με τις επιτόπου εκτελέσεις οι Γερμανοί ξεπέρδευαν μια και καλή από τον πελάτο των εχμαλώτων τους. Άλλωστε, ούτε να τους φυλάνε μπορούσαν, ούτε και να τους τρέφουν. Δεν έσαιρναν μαζί τους επιμελητία, ούτε για τον εαυτό τους. Ο Ντάκης, ακούγοντας τα καρκαρίσματα των ακροπολιβόλων και τις κανονιές, κατάλαβε τι περίπου συνέβη. Γι' αυτό κατέβηκε στα πλάκια και πήγε στο σπίτι του Κυραλέκου που περίμενε να νυχτώσει. Τότε ξεκίνησε για το Πασαλή γιατί λογάριασε πως οι Γερμανοί δεν θα έμεναν στη διασταύρωση τη νύχτα. Καλού κακού όμως, πριν φτάσει εκεί, πήρε το μονοπάτι βόρεια από το λόφο τα Ηλιά και κατέβηκε στη Σβάλη. Παραθαλάσσια ύστερα έφτασε στο Πασαλή όπου τον περίμεναν με την ψυχή στο στόμα. Με έκπληξη είδε να τον περιμένει μαζί με τους δικούς του και ο Ελισσαβήτης. Πρώτος αυτός τον ρώτησε, «Για πες μας κουμπαράκι, γιατί παραβήκες στην εντολή του πατέρα σου και έφυγες αναρρώτητα?» Ο Ντάκης μόνο που δεν έκλαψε, μόνο που δεν ξέσπασε σε λυγμούς. Πήγε κοντά του, χάιδεψε σαν μαγειμένο στο τόμιγκα που κρεμόταν από τον νόμο του και ψηφίλησε. «Γι' αυτό, τι είπες?» Αμέσως συνήλθε. Έκανε ένα βήμα πίσω και απάντησε σταθερά. «Έφυγα αναρρώτητα, καπετάνιο, γιατί έπρεπε να πάω να φέρω αυτά που έχω μέσα στο τσουβάρι. Αν ρωτούσα, δεν θα μάθουν ο πατέρας να πάω. Εδώ είναι και ρώτατο. Θα μάθουνε?» «Και τι έχεις στο τσουβάρι?» «Κατεβάστε το από το σαμάρι αν θέλετε, γιατί εγώ δεν μπορώ. Ύστερα τα λέμε».
Ο Κερκοστής πήγε να λύσει βιαστικό στις καναβιές και ο Τάκης του φώναξε. Προσοχή! Με προσοχή, πατέρα! Είναι βαριές! Και αν πέσουν κατά γης και τσουγκρίσουν, θα κάνουν πού, κατάλαβες! Έμειναν μαγειτό το στόμα όταν είδαν τις εγκλές και τις χειροκομπίδες και η ανεπιπωή του Τάκη ξεχάστηκε. Ο Ελισαβήτης με τον Κερκοστή πήγαν αμέσως και τις ασφάλισαν πάνω στην τρύπα όπου υπήρχε και άλλο πολεμικό υλικό. Όταν κατέβηκαν από τον Ταμάρι, ρώτησαν τον Τάκη πού τις βρήκε τόσες χειροκομπίδες και μάλιστα εγκλέζικες. Θα σας πω αργότερα. Τώρα να μου πείτε εσείς, πέρασαν από εδώ οι Γερμανοί. Σήμερα αισθάνομαι ότι είναι μια δεύτερη ευκαιρία να το συνεχίσω να το αποκόψω. Θα πω λοιπόν λίγα και ειλικρινή για το βιβλίο, όπως θα ήθελε το ίδιο ο συγγραφέας του, αυτά που αποκόμισα από την ανάγνωσή του, τουλάχιστον όσα μπόρεσα να αποκομίσω βάσει των ερωτημάτων που θέτω στον εαυτό μου και σε αυτά που διαβάζω. Με αυτόν τον τρόπο, με τον ολιγόλογο τρόπο, ελπίζω ότι εκείνο το κανάλι που προανέφερα μπορεί να συνεχιστεί και να μην αποκοπεί οριστικά. Το νέο βιβλίο του Σταμάτη Βαλσάμου «Πλάι στους Πατριώτες» είναι σαφώς ένα ιστορικό βιβλίο. Γεγονός που με οδηγεί στο να απαντήσω σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, ποια είναι η αντίληψη του συγγραφέα του για την ιστορία